Με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλλεται για τη διαμόρφωση μιας σωφρονιστικής πραγματικότητας με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας και σεβασμού των δικαιωμάτων σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προχώρησε την 5η 19 Μαΐου του 2016 στην υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας με το Συνήγορο του Πολίτη. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Με πολλούς γνωρίζομαι, με πολλές γνωρίζομαι από εδώ. Έχουμε γνωριστεί στις φυλακές, έχουμε γνωριστεί σε συζητήσεις για τις φυλακές. Είμαστε άνθρωποι που νοιαζόμαστε για αυτό το χώρο και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, που είναι μια σημαντική μέρα, με την έννοια ότι είναι σαν να ανοίγει ένα παράθυρο και να μπαίνει φως μέσα στη φυλακή, γιατί για μένα αυτό σημαίνει το γεγονός ότι υπάρχει πρόσβαση και έλεγχος από μια ανεξάρτητη αρχή όπως ο Συνήγορος του Πολίτη και αυτό έχει και πραγματική και συμβολική σημασία. Και αισθάνομαι ότι με την υπογραφή αυτού του μνημονίου έχουμε ένα βλέμμα ελέγχου της καθημερινότητας της φυλακής. Στην αφετηρία βρίσκεται η παραδοχή ότι ο κρατούμενος παραμένει πολίτης, δηλαδή φορέας δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου τα δικαιώματα των κρατουμένων συνιστούν θεσμική αξίωση λογοδοσίας σωφρονιστικής εξουσίας, όχι μόνο προς ίδιους κρατούμενους, αλλά προς όλους τους πολίτες. Κατά συνέπεια, η ελευθερία στη φυλακή δεν είναι υπόθεση μόνο των εγκλήστων, αλλά ζητούμενο δημοκρατίας και δέσμευση του κράτους δικαίου. Στη σημερινή εκδήλωση και στο σημερινό χώρο βρίσκονται συγκεντρωμένοι άνθρωποι που τους έχει φέρει εδώ όχι μόνο το ενδιαφέρον τους, αλλά και η ιστορία τους. Δηλαδή, όσοι έχουν προσφέρει στην προσπάθεια για μια αναβάθμιση του σωφρονιστικού συστήματος και για το δημόσιο χώρο στην Ελλάδα μέσα από δεκαετίες, μέσα από πολλά χρόνια δουλειάς και προσπάθειας. Για να γίνω λίγο πιο διαδραστικός, θα σας πω δύο στίχους, να μου πείτε αν καταλαβαίνετε, αν θα σας θυμίζουν κάτι. Λοιπόν, η στίχη είναι η εξής. Ανοίγω το παράθυρο να δω την κοινωνία και ο φύλακας με τράβαγε γραμμή στα πειθαρχία. Τι να σου κάνω φύλακα, που είναι δικαίωμά σου, οι φυλακές, τα σίδαρα και τα κλειδιά δικά σου. Τι είναι ο συνιστήχη. Τσιτσάνης, τα μάνταλα. Αυτή είναι η εικόνα της φυλακής που δεν θέλουμε. Έτσι, που δεν θέλουμε. Η φυλακή που θέλουμε πρέπει να έχει διαρκώς ανοιχτό το παράθυρο, γιατί η σωτηρία και για την κοινωνία που θέλει ασφάλεια, αλλά και για τον κρατούμενο, μπορεί να συνοψιστεί με μια λέξη, επανένταξη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ενώ ακολούθησε η μερίδα των δύο φορέων με θέμα «Φυλακές, δικαιώματα, διαφάνεια και λογοδοσία, ο ρόλος των εποπτικών μηχανισμών».